Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας. Είστε καλά? Καλά, ναι. Εν μέσω πολλών πυρών, αλλά καλά. Είναι λοιπόν μια εβδομάδα στην οποία ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει, για πολλά και διάφορα είναι και πολλές οι επιτυχίες, και μια εβδομάδα που έχουν ξεκινήσει επίσης πολλές και διάφορες επιθέσεις. Με στόχο ίσως να μειωθεί αυτή η χαρά για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αν το αποδέχεστε και αν έχετε καταλάβει από πού ξεκινάει όλο αυτό. Όχι, ο ανοιχτός πόλεμος είναι εδώ και 2 εβδομάδες. Περίπου από τη 2 πέμπτες πριν. Και νομίζω ότι ο στόχος είναι πολύ μεγαλύτερος από το απλά να μειωθεί η χαρά του κυπέλλου. Είναι ευθείες βολές και αποσκοπούν στο να πλήξουν προσωπικά και ηθικά τον Ιβάν Φαβίδη. Θεωρείτε δηλαδή ότι ξεκινάει αυτή η επίθεση από με πολιτικά κίνητρα και καταλήγει στον ΠΑΟΚ? Γιατί ίσως επιχειρηματικά, κάποιοι... επιχειρηματικά ναι. Πολιτικά και ποδοσφαιρικά κίνητρα, ναι, εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Βέβαια η προεργασία τους είχε γίνει νωρίτερα. Δεν ξεκινάει από το ποδόσφαιρο δηλαδή και πάει στον... στο μεγάλο μέτοχο? Δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι η αφορμή. Πάντως μια συντονισμένη επίθεση από 3 κέντρα, συγκεκριμένα πολιτικά, επιχειρηματικά και ποδοσφαιρικά, έχουν ως στόχο και πριν τον τελικό να πλήξουν τον Ιβάν Φαβίδη. Νομίζω αυτό αντιλαμβάνονται όλοι. Μάλιστα. 3 κέντρα λέτε, προφανώς το έχετε μελετήσει. Μπορούμε να τα κατανομάσουμε? Μπορείτε να κατανομάσετε? Εντάξει, όποιος παρακολουθεί και τον χώρο των media και τη σύνδεσή του με παράγοντες του ποδοσφαίρου και τη σύνδεσή τους με πολιτικούς, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Νομίζω τώρα ότι εμείς μόνο καλό μπορούμε να τους κάνουμε βάζοντάς τους απέναντι. Δεν έχει κανένα το ηθικό ανάστημα να σταθεί απέναντι στον κύριο Σαββίδη, και πολύ περισσότερο αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν έχουν και το λαϊκό αίρισμα να κατηγορήσουν τον κύριο Σαββίδη για διαπλοκή, γιατί αυτή η προσπάθεια γίνεται. Από εκεί και πέρα ας το περιορίσουμε εμείς, εδώ είναι αθλητική εκπομπή, στο αθλητικό κομμάτι. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός, και το γεγονός ότι δεν είναι χαζός αποδεικνύεται ότι όποιον έχουν πολεμήσει αυτά τα συγκεκριμένα κέντρα, τον έχουν βγάλει πιο ισχυρό. Οπότε τους παραδίδουμε και στην λαϊκή στην κοινή γνώμη. Ηθικό πλεονέκτημα έχει και ο ΠΑΟΚ ως σύλλογος 100% Ασφαλώς. Σε σχέση με αυτούς τους τις Ασφαλώς. Μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Και αυτό προφανώς είναι στόχος, να μειωθεί το ηθικό του πλεονέκτημα. Να μην τους βάλουμε σε ένα τσουβάλι, γιατί ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν δέχεσαι πολλά πυρά από παντού, γίνεται μια προσπάθεια αποσυσπήρωσης καλών σχέσεων, έτσι. Η ΑΕΚ δεν έχει συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι, είτε πριν είτε μετά τον τελικό, και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Και η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή πριν τον τελικό, και η τόνη της είναι σε ανεκτό επίπεδο μετά τον τελικό. Μα μίλησε όλοι... για στημένο διαιτητή, στημένο βοηθό. Ποιος τον έστησε τον βοηθό? Ακούστε, είναι εύκολο να κατηγορήσουμε τώρα την ένταση των στιγμών μετά από ένα τελικό, όπως ήταν ο τελικός. Θα ήθελα και εμείς να εκτονώσουμε αυτό το κλίμα. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι πολλών συναισθημάτων. Δεν μπορεί κανένας να μας στερήσει τη χαρά και τη μεγάλη δικαίωση πολλών ετών, προσπάθειες πολλών ετών να κατακτήσουμε αυτό το κύπελο. Αλλά από εκεί και πέρα, καλό θα είναι να μην στεκόμαστε σε λόγια που λέγονται εν θερμό. Του κυρίου Μελισανίδη. Ωραία, δεν λέγεται εν θερμό, και αυτό λέγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να γίνει ο νέος χαλίφης, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κυριαρχήσει, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο δυνάστης, ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ. Αυτό γράφεται και λέγεται κατά κόρον. Και δημιουργείται αυτό το κλίμα κατά του ΠΑΟΚ. Εσείς τι λέτε? Όχι, αυτό λέω, ότι αυτοί που το λένε αυτό, οι προηγούμενοι χαλίφηδες, είτε ποδοσφαιρικά, είτε πολιτικά, είτε επιχειρηματικά, μάλλον η μόνη αποδεκτή ως χαλίφηδες σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ελληνικής κοινωνίας, το να το λένε αυτοί ως κατηγορία για τον κύριο Σαββίδη, νομίζω ότι ισχυροποιεί τον κύριο Σαββίδη και του δίνει ακόμη μεγαλύτερο ηθικό πλεονέκτημα απέναντί τους. Είναι αστείο, και μόνο να το συζητήσουμε τώρα. Τι να συζητήσουμε? Το πώς έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, το πώς ξεκίνησε με -3,
το πόσους βαθμούς έχει χάσει στη διάρκεια του πρωταθλήματος και πού θα μπορούσε να ήταν, αν ένα από τα παιχνίδια στα οποία αδικήθηκε ήταν διαφορετικό, ήταν δίκαιο, ήταν έτοιμο και δεν το είχε χάσει από τη διαιτησία. Μην τα συζητάμε πάρα πολύ. Αυτά να πούμε για τη δικαιοσύνη, πόσα έχει πληρώσει ο ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα και το πρόσφατο και το προηγούμενο σε ποσά, σε αφαίρεση βαθμών, τι θέλετε. Ό,τι θέλετε μπορούμε να το βάλουμε κάτω και να το συζητήσουμε στοιχείο προς στοιχείο. Έχω την εντύπωση ότι είναι τόσο αστήρικτες και τόσο αστείες αυτές οι κατηγορίες που δεν χρειάζεται καν να επιχειρηματολογήσουμε απέναντί τους. Απλά να αφήσουμε να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιοι τις εκτοξεύουν. Ναι, για την εικόνα που δημιουργείται ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα κύπελο γιατί ευνοήθηκε με τον Παναθηναϊκό και γιατί ευνοήθηκε με την ΑΕΚ. Τι να σας πω τώρα, εσείς έχετε κάνει κριτικές επικριτικών. Εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι περιμένουμε να ψηρίσουμε το σφύριγμα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και να ξεχάσουμε οποιαδήποτε σφύριγμα ευνοήσει άλλη ομάδα κατά του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτός πρέπει να είναι ο στρατηγικός μας στόχος, να πλήξουμε ηθικά το Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ και να τον παρουσιάσουμε ας πούμε ως το νέο μεγάλο εχθρό, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλοι αυτοί που χτυπούν το Σαββίδη δεν ψάχνουν το νέο χαλίφι, ψάχνουν το νέο εχθρό για να καλύψουν τη δικιά τους γύμνια. Ναι. Θέλετε τώρα πριν ξεκινήσουν τα play-off να μας πείτε πώς βλέπει ο ΠΑΟΚ τη διαιτησία το τελευταίο διάστημα, αν θεωρείτε ότι έχει αλλάξει κατά πολύ, αν βελτιώθηκε, αν παρέμεινε η ίδια, πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς? Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ξέρετε ότι και στις στιγμές που αδικηθήκαμε και στις στιγμές που η κοινή γνώμη μας πίεζε να, και ο τύπος μας πίεζε να αντιδράσουμε, έχουμε κρατήσει ήπιους τόνους. Νομίζω ότι δεν θα βρείτε ανεβασμένους τόνους σε καμία στιγμή απέναντι στη διαιτησία. Εμείς τι είπαμε και ποια είναι η άποψή μας? Ότι εκτός από το διάστημα Βασάρα, από εκείνο το μήνα που έδωσε και ένα πλεονέκτημα σε κάποια ομάδα, ας πούμε, αν θυμηθείτε τα παιχνίδια, γενικά θεωρούμε ότι η διαιτησία έκανε προσπάθεια να είναι πενινταρίσια. Ναι. Ναι. Το πενινταρίσια για κάποιους έτσι, που κάνουν εύκολα κριτική ίσως σημαίνει ότι σφυρίζουν τα παιχνίδια οι Σούπερμαν και ότι δεν θα κάνουν λάθος ποτέ ξανά, ας πούμε. Κατά τη δική μας γνώμη η πενινταρίσια διαιτησία είναι όταν τα λάθη μπορούν να ευνοήσουν ή να αδικήσουν οποιαδήποτε ομάδα. Εμείς ας πούμε αδικηθήκαμε σε παιχνίδι με τη Βέρεια, σε παιχνίδι με την Ξάνθη, σε αρκετά ακόμη μικρότερα, μη ντέρμπι να μην πω μικρότερα παιχνίδια. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε αν λειτουργούσαμε έτσι ότι όσο λένε αντίπαλός μας ήταν αυτές οι ομάδες. Δεν είναι έτσι. Έγιναν λάθη, έγιναν και χοντρά λάθη και εις βάρος μας έγιναν και υπέρ μας λάθη. Θεωρώ ότι η πορεία της διαιτησίας της φετινή χρονιά δείχνει ότι τουλάχιστον δεν υπήρχε ένα σχέδιο από πίσω για το ποιο να ευνοήσουμε. Mm-hmm. Εξαιρώ το μήνα του κυρίου Βασάρα. Ναι, ναι. Να πάμε λίγο στον τελικό του κυπέλου και να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο θίγουν και παοξίδες και αφορά και εσάς στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έγιναν επεισόδια το Σάββατο στο Βόλο. Έγιναν μεγάλα επεισόδια, έτσι. Και πρωταγωνίσαν, και πρωταγωνίσαν και ο παδί του ΠΑΟΚ σε αυτά τα επεισόδια τις ώρες πριν το παιχνίδι. Εσείς πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Είναι κάτι πολύ κακό? Είναι κάτι το οποίο προφανώς θα οδηγήσει σε τιμωρία της Τούμπας? Είναι κάτι το οποίο ίσως απαγορεύσει τις μετακινήσεις των οπαδών, τις οποίες νομίζω ήσταν υπέρ? Είναι κάτι το οποίο ίσως θα φέρει και πίσω πάλι το ιδιώνυμο? Φάνηκε ότι δεν έχετε πάρει θέση κατά των επεισοδίων. Όχι, αυτό είναι λάθος. Και θέση πήραμε και ζητήσαμε και πλήρη φάκελο και ενημέρωση για αυτό το πράγμα, όπως και ζητήσαμε να μάθουμε ποιες ήταν οι ενέργειες πριν για την πρόληψη και ποιες ήταν οι ενέργειες μετά. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι. Για να μιλήσουμε ειλικρινά, και νομίζω όποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου και αν σε όποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου και αν απευθυνθείτε και σας απαντήσει χωρίς σκοπιμότητα, θα σας πει ότι αυτά τα πράγματα μας σηκώνουν την τρίχα όλους. Ό,τι έγινε τόσες ώρες πριν στο Πανθεσσαλικό δείχνει μια εγκληματική αμέλεια πραγματικά όλων όσων έπρεπε να έχουν το νου τους. Θέλω όμως να το διαχωρίσουμε λίγο. Ασφαλώς οι ανατριχιαστικές εικόνες και τα βίντεο και τα λοιπά ξεσηκώνουν και την κοινή γνώμη και όλους όσους αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε την παραμικρή ανοχή στο να βλέπουμε τέτοιες εικόνες στα γήπεδα. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν οι ομάδες? Οι ομάδες πρέπει να προλαμβάνουν, πρέπει να εκπαιδεύουν και πρέπει να
αν θέλετε, να δίνουν όλα τα όπλα στις αρμόδιες αρχές για να επιτηρούν σωστά τους αγώνες. Τι έκαναν λοιπόν οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ και οι ΠΑΕ ΑΕΚ? Κατέβνασαν όσο γινόταν περισσότερο τα πνεύματα. Υπήρξε μέχρι και κοινή δήλωση, δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει, των προέδρων, των μεγαλομετόχων των δύο φιναλίς πριν τον τελικό. Υπήρχαν πολλές ενέργειες προς τους ήπιους τόνους για εκείνο τον τελικό. Υπήρχε ένα στάδιο το οποίο πολλοί το αναφέρουν ως ακατάλληλο. Δεν θέλω να κρίνω αν ήταν ακατάλληλο. Σίγουρα ήταν ακατάλληλο το μυαλό που σκέφτηκε ότι εκείνη η πεζογέφυρα μπορούσε να φυλαχτεί μόνο από τις καλές προθέσεις των ομάδων. Και πολλές ώρες πριν το μάτς που μπήκαν οι φύλαθλοι, οι οποίοι είχαν αγοράσει από τις ΠΑΕ ονομαστικά το εισιτήριό τους με όλα τα στοιχεία κτλ, 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 δόθηκε η αφορμή σε ένα μάτς που έτσι κι αλλιώς είναι υψηλής επικινδυνότητας. Όποιο μάτς έχει φυλάθλους και των δύο ομάδων, σε οποιοδήποτε γήπεδο και να γίνεται, είναι μάτς υψηλής επικινδυνότητας. Τουλάχιστον μέχρι αυτό το πράγμα να γίνει κανόνας στο να έχουμε οπαδούς των δύο ομάδων στα γήπεδα. Εκεί λοιπόν η μοναδική αιστεία που θα μπορούσαν να βρεθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων ήταν αυτή η πεζογέφυρα. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε δημιουργία των ΜΑΤ. Και έρχομαι και λέω εγώ τώρα. Τα κάνουν, εγώ λέω, οι ομάδες όλα σωστά ή όλα λάθος. Έχουμε ένα γήπεδο γεμάτο από φιλάθλους και των δύο ομάδων κτλ. Και υπάρχει ένας, εγώ σας λέω, ένας, ο οποίος μπορεί να μην είναι και από καμία ομάδα, αλλά ένας, ο οποίος είναι ζωσμένος με εκρηκτικά, μπαίνει μέσα χωρίς να του κόψουν το εισιτήριο, χωρίς να τον ελέγξουν σωματικά και έχει ζωστεί με εκρηκτικά, γιατί είναι τζιχαντιστής, ξέρω εγώ, και ανατινάζει όλο το γήπεδο. Φταίει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ φταίει, θα μπορούσαν να φταίνε στον τρόπο που διαχειρίστηκαν τα εισιτήριά τους. Στείλαμε κόσμο, εμείς, οι ομάδες, στείλαμε κόσμο ώστε τα εισιτήρια να είναι αριθμημένα. Και ονομαστικά και αριθμημένα. Ονομαστικά ήταν έτσι κι αλλιώς, να είναι και αριθμημένα. Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι ομάδες ως ευθύνη στο γήπεδο για να προληφθούν αυτά τα εσχρά επεισόδια στην πεζογέφυρα? Η απάντηση σε αυτό είναι: δεν φταίνει καθόλου οι ομάδες για ό,τι έγινε. Σας είπα, οι ομάδες έχουν την ευθύνη το πώς εκπαιδεύουν τον κόσμο τους και με ποιες οδηγίες τον στέλνουν στο γήπεδο. Και πώς διαφυλάττουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο είναι γνώστες αυτών των οδηγιών, των μέτρων τάξης και τις, αν θέλετε, και πόσο έχουν πιστεί από τις προσπάθειες και των δύο ομάδων να είναι τα πνεύματα κατευνασμένα. Αυτή είναι η αντικειμενική ευθύνη των ομάδων. Εγώ δεν λέω ότι οι ομάδες δεν φταίνε. Δεν φταίνε όταν στις τάξεις τους υπάρχουν hooligans κτλ. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει χρόνια και η οποία εξελίσσεται διαρκώς. Και ο χουλιγκανισμός, ξέρετε, εξελίσσεται και αυτός διαρκώς, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει ότι είναι ακούτε τον ΠΑΟΚ, ότι δεν κάναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μην έχουμε επεισόδια σε αυτό το γήπεδο. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ένα προς ένα στοιχείο. Πείτε μου εσείς, για το αν τα καταδικάζουμε, αν μας αρέσουν, σε ποιον αρέσουν, σε ποιον δεν σηκώθηκε η τρίχα, ας πούμε. Σε ποιον. Ποιος θα μπορούσε να μην τα καταδικάσει ή να σφυρίξει αδιάφορα για αυτά τα επεισόδια? Τι σημασία έχει αυτό, η καταγραφή με αυτή τη λογική? Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να τιμωρηθεί, ξέρω εγώ, μόνο υπεύθυνος για τα μέτρα τάξης? Εγώ πιστεύω ότι το να τιμωρηθούν οι ομάδες για αυτά που έγιναν στις 6 στο Πανθεσσαλικό, τη στιγμή που η ευθύνη της διαφύλαξης δεν ανήκει καν στις ομάδες, να σας πω κάτι. Ναι. Από τη στιγμή που έχει πάει το δικό μας το προσωπικό και μετά εκεί, έχουμε βάλει έξτρα φύλαξη σε όλες τις δικές μας κερκίδες. Και εμείς και η ΑΕΚ, όπως ξέρω. Και δεν έγινε το παραμικρό. Αλλά μισό λεπτό. Το ότι πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος για τα επεισόδια δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε όλο το ένστικτο της εκδίκησης απέναντι στις ομάδες. Αυτό λέω. Ναι. Τώρα εδώ είναι κάτι νομικό. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Σας λέω, μπαίνει ένας τζιχαντιστής σε ένα θέατρο και ανατινάζεται το θέατρο. Φταίνει ηθοποιοί. Ή αν δεν είναι τόσο καλό το παράδειγμα, εκεί που ήμασταν στο γήπεδο, Θεός φυλάξει, ζούμε σε μια εποχή περίεργη, έμπαινε ένας ο οποίος έκανε αποστολή αυτοκτονίας. Φταίνει οι ομάδες. Στις 6 πριν έρθουν οι ομάδες. Ποιον θα εκπροσωπούσε αυτός ο τζιχαντ, ξέρω εγώ. Φταίει το τζιχαντ. Έχει μια ευθύνη. Εντάξει, καλά.
Okay. Απλώς λέω ότι το κομμάτι της αντικειμενικής ευθύνης με το θέμα της άφιξης των ομάδων, εδώ νομικά πώς διαχωρίζεται? Οι ομάδες είχαν την ευθύνη από το διάστημα που φτάνει η αποστολή τους και μετά? Να ξέρετε ότι νομικά σε περίπτωση, ναι, λοιπόν, που γινόταν αυτό που σας λέω εγώ, το ακραίο και ενδεχομένως έτσι ανατριχιαστικό παράδειγμα που σας δίνω, δεν υπάρχει πειθαρχική δίωξη απέναντι στις ομάδες. Και αυτό είναι το λογικό. Δηλαδή, στις 6 ώρα ή στις 5 ή στις 4 ή στις οποιασδήποτε ώρες πριν το στάδιο έχει ανοίξει τις πύλες του, η αστυνομία έχει πάρει τις θέσεις της να κάνει σωματικό έλεγχο, η security να κόψουν τα εισιτήρια, να δείξουν στον κόσμο που κάθεται και να λειτουργήσουν τα μέτρα τάξης που έχουν προαποφασιστεί, μεταξύ των οποίων ήταν και η φύλαξη της καταραμένης της πεζογέφυρας, δεν έχουν αντικειμενική, δεν θα υπήρχε πειθαρχική δίωξη απέναντι στις ομάδες. Αυτό που λέτε για την πεζογέφυρα είναι διασταυρωμένο, δηλαδή υπήρχε όντως πρόβλεψη? Αλλά σοβαρά μιλάτε, έχουμε κάνει 8 συσκέψεις. Άμα πας και δεις το γήπεδο. Εγώ σοβαρά μιλάω, πήγατε, γιατί δεν είδα ούτε μισό στην πεζογέφυρα. Εσείς που πήγατε απέναντι στα δημοσιογραφικά, πού φοβόσασταν ότι μπορεί να γίνει επεισόδιο? Όχι, ήμασταν σίγουροι ότι αν δεν υπάρχει φύλαξη θα γίνει εκεί. Λοιπόν, η φύλαξη που υπήρχε ήταν σειρματοπλέγματα και μία πόρτα. Αυτό ήταν σε κάθε πλευρά. Και ο αστυνομικός διευθυντής, όταν μίλησα εγώ μαζί του εκείνη την ώρα και όταν είχαν τελειώσει τα επεισόδια και μαθαίναμε τι είχε γίνει, και θα σας πω ότι όλοι την πλήρη εικόνα την είχαμε μετά το μάτς. Την πλήρη εικόνα, όλοι οι ομάδες, οι προπονητές, γιατί κάποιοι ας πούμε κατηγόρησαν τους προπονητές για τις δηλώσεις τους ότι ευχαριστούμε και τον κόσμο κτλ. Εμείς την πλήρη εικόνα, όλοι οι πρωταγωνιστές, την πλήρη εικόνα την πήραμε μετά το μάτς. Και μεγαλομέτωχοι σίγουρα, γιατί και αυτοί ήρθαν αργά. Κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνουμε, γιατί και από το ρεπορτάζ αντιληφθήκαμε μία, τι να πω, οργή, εκνευρισμό δικό σας για την έκθεση του παρατηρητή. Αφού έχει ανακαλέσει ο παρατηρητής, αφού παραδέχτηκε το λάθος του, το θέμα δεν θεωρείται λήξαν για την εισβολή οπαδών 9 παρατέρατο? Για να μας έχει καλέσει ο κύριος Μητζόγλου με βάση αυτή την πρώτη έκθεση που λέει για εισβολή οπαδών στις 9 παρατέταρτο, προφανώς δεν θεωρείται λήξαν, αλλά δεν έχει σημασία μόνο γιατί μας καλεί ο κύριος Μητζόγλου, έχει σημασία γιατί θα δουν οι πειθαρχικές επιτροπές. Ο κύριος Μητζόγλου μπορεί να μην την πήρε υπόψη, μπορεί να μην την ήξερε, ή μπορεί να μην του τη δώσανε, ή μπορεί να μην διάβασε, ας πούμε, στον τύπο για το τι γινόταν και να άσκησε δίωξη με βάση την πρώτη. Αλλά θα το δούμε στην συνέχεια. Άρα αυτό εύκολα θα καταρριφθεί. Γιατί αυτή εύκολα, είναι βασική. Γιατί υπάρχουν βίντεο. Ναι. Υπάρχουν βίντεο καταρχήν. Υπάρχει έκθεση αστυνομίας. Είναι η ώρα που μπαίνουν οι ομάδες μετά την προθέρμανση. Η φυσούνα είναι από εκείνη την πλευρά. Υπάρχει έκθεση της αστυνομίας που θεωρητικά εκείνη είχε τις συμπλοκές με τους φιλάθλους, η οποία αστυνομία λέει για τις 6.30 ότι έγινε κάτι, 6 και 20 αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν λέει τίποτα για 9 παρατέταρτο. Δηλαδή μια αστυνομία που τα γράφει όλα δεν γράφει αυτό το πράγμα. Είναι εύκολα καταρριπτέο. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Πρόκειται προφανώς για λάθος. Η άσκηση ποινικής δίωξης έγινε με πρόφαση. Δεν έχει σημασία τι γίνεται η άσκηση ποινικής δίωξης. Έχει σημασία και η διαδικασία. Σε εμάς τουλάχιστον, όχι σε όλους. Σε εμάς έχει σημασία και η διαδικασία. Σε κάποιους κλείνουν υποθέσεις με βάση τις εκθέσεις ανθρώπων που δεν ήταν μπροστά σε επεισόδια. Και επειδή πάει να περάσει η άποψη ότι δεν γλιτώνει ο ΠΑΟΚ την αφαίρεση βαθμών. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Έχετε μιλήσει και με τους νομικούς σας, βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση να στοιχειοθετηθεί και για καμία από τις δύο ομάδες ευθύνη που να δικαιολογεί αφαίρεση βαθμών. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Οποιαδήποτε άλλη τέτοια θα είναι μια νομική ανακάλυψη σαν αυτές που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι μετακτικούς δικαστές έχουν εξαλειφθεί. Περιμένετε παρέμβαση από άλλη ομάδα, ειδικά τον Παναθηναϊκό? Γιατί όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ο τρόπος που επιχειρεί ο Παναθηναϊκός να επικοινωνήσει κάποια πράγματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες δεν θα μας φαίνονταν περίεργο αν έκανε και αυτό. Δεν θεωρείτε λίγο ακραία τη στάση του Παναθηναϊκού γενικότερα στην επικοινωνία? Νομίζω έχω απαντήσει τώρα ήδη. Δεν χρειάζεται να το κάνω τα λιράκια. Ο κόσμος έχει πολύ μυαλό και καταλαβαίνει. Και σας λέω, κάποιες φορές ο τρόπος με τον οποίο σε επιτίθεται κάποιος σε κάνει πιο συμπαθή στα μάτια της κοινής γνώμης, στην οποία εκείνος απευθύνεται. Ναι. Κρίνονται όλοι. Είναι μεγάλη διαδικασία και πολύχρονη διαδικασία. Ο καθένας δεν χτίζει το όνομά του και τη φήμη του σε μια μέρα ή με μια συγκυρία. Τη χτίζει χρόνια ολόκληρα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να
Δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι. Δεν μπορούν οι ίδιοι να υποστηρίξουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ευνοημένη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί. Γελάει ο κόσμος μαζί τους. Αν το κάνουν και αν επιμείνουν να το κάνουν, και δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό ή τα μέσα του κ. Αλαφούζου, μιλάω γενικά. Όποιος προσπαθήσει να το κάνει, νομίζω ότι φαίνεται αστείο στα μάτια της υπόλοιπης κοινής γνώμης. Φίλοι, ρωτάνε κάτι πολύ βασικό. Και αν εσείς γνωρίζετε, αν θέλετε να πάρετε θέση, με τις εκλογές της ΕΠΟ τι γίνεται? Αν έχετε εσείς ως ΠΑΟΚ πληροφόρηση. Έχουμε ασφαλώς πληροφόρηση. Σας λέω ότι δεν είναι ώρα να πούμε πολλά πάνω σε αυτό το σημείο, γιατί καλό θα είναι να αφήσουμε αυτούς που πρόκειται να εκτεθούν να εκτεθούν, και να το αφήσουμε εκεί. Μάλιστα. Έχετε κάποιο σχόλιο για τα play-off που ξεκινάει? Για να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχει σχέση και με την παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο και με όσα είπατε. Διαπιστώνετε κι εσείς ότι όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα δημιουργούν μια φοβερή συσπήρωση εντός ΠΑΟΚ? Δηλαδή, ίσως να λύνουν κάποια ιστορικά προβλήματα οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ χωρίς να το θέλουν? Υπάρχει συσπήρωση. Τη συσπήρωση τη φέρνει η ειλικρινία, τη συσπήρωση τη φέρνουν οι σωστές και δίκαιες σχέσεις. Δεν υπάρχει συσπήρωση γιατί εμείς γλύψαμε τον κόσμο μας ή κάναμε ενέργειες, ας πούμε, να γίνουμε αρεστοί στον κόσμο μας. Υπάρχει συσπήρωση γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όταν δέχεσαι βολές από παντού ή σχεδόν από παντού, ο μόνος τρόπος να τις αντιμετωπίσεις είναι να είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Λίγο με ενοχλεί που πρέπει να εμφανιστούν οι εχθροί για να συσπηρωθούμε και δεν το κάνουμε από πριν, αλλά αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω και και τη στάση πολλού κόσμου και την, αν θέλετε, και το ότι ο κόσμος χρειάζεται αυτές τις αποδείξεις να πιστεί για τη στρατηγική του ΠΑΟΚ. Έχει περάσει και αυτός πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Έχει αισθανθεί πολλές φορές να χάνει, ας πούμε, τη δύναμή του ή να λυγίζει υπό το βάρος επιθέσεων κτλ. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή και ο κόσμος και ο τύπος και εμείς τα στελέχη έχουμε πολύ, πολύ δυνατές πλάτες να στηριχτούμε πάνω ενός ανθρώπου που δεν μπορείς να του κλείξεις το ηθικό πλεονέκτημα απέναντι όλων των άλλων. Για να το κλείσουμε ζώντας τον κύριο Σαββίδη και αυτές τις ημέρες της μεγάλης χαράς αλλά και των μεγάλων επιθέσεων, πώς τον βλέπετε να προβληματίζεται, να τον έχουν πλήξει ή να ετοιμάζεται για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα εκεί, ειδικά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, έτσι, επενδυτικά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι? Και στο πολιτικό έχει ένα ενδιαφέρον το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση, γιατί κατά ψέματα τώρα η επίθεση που δέχεται είναι πρωτοφανή. Εντάξει. Δεν θέλω, όχι γιατί δεν μπορώ ή γιατί δεν ξέρω, δεν θέλω να, επειδή την εκπομπή σας την ακούει κοινό που ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα, για τον αθλητισμό, να μπλέξουμε τα πολιτικά. Δυστυχώς δεν είναι δική μας επιλογή το ότι ποδοσφαιροποιήθηκε η αντιπολίτευση εις βάρος του κυρίου Σαββίδη. Δεν θέλω και δεν θα ήθελα εγώ, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα ήθελε και εκείνος, οι πολιτικές οι δικές του οι απόψεις να απευθύνονται στο κοινό του ΠΑΟΚ. Είναι ένας επιχειρηματίας, ισχυρός επιχειρηματίας, με πολύ μεγάλη πείρα και στις επιχειρήσεις και στην πολιτική. Έχει κάθε δικαίωμα ως απλός πολίτης αλλά και ως επιχειρηματίας που έχει φέρει ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα. Έχει σημασία αυτό. Έλληνας είναι. Έφερε όμως ξένα κεφάλαια. Κεφάλαια που δημιουργήθηκαν αλλού, τα έφερε στην Ελλάδα. Έχει κάθε δικαίωμα λοιπόν να έχει μία άποψη πολιτική και να αντιλαμβάνεται και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο το πολεμούν. Ο κύριος Σαββίδης είναι ένας δίκαιος άνθρωπος, ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει καθαρό ποδόσφαιρο, ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει ο ίδιος για να φτάσουμε στο καθαρό ποδόσφαιρο, στεναχωριέται όταν οι συγκυρίες τον φέρνουν σε μία δύσκολη θέση, θέλει να κερδίζει και να χάνει καθαρά, αντιδράει όταν χάνει βρώμικα. Και νομίζω ότι όλο αυτό, όποιος τον έχει συναντήσει αυτές τις μέρες, του έχει προκαλέσει έτσι ένα... του έχει, αν θέλετε, βγάλει έναν μεγαλύτερο εγωισμό να επιταχύνει όσο περνάει από το χέρι τους διαδικασίες, ώστε να πάψει καχυποψία παντού. Έχει κάνει πολλές ενέργειες, τις οποίες θα τις μάθετε και εν καιρό. Πολλές ενέργειες προς το επίπεδο της κάθαρσης, με, όπως ξέρετε, παίρνοντας αποφάσεις που έπληξαν το δικό μας οργανισμό. Και γι' αυτό το πράγμα είναι περήφανος. Και θα συνεχίσει να είναι περήφανος, γιατί εγγυάται ακριβώς και τις προθέσεις. Έχει κάνει και ενέργειες μεταγραφές να δυναμώσει η ομάδα με τον ίδιο σκοπό? Παλίμονο τώρα. Ένας άνθρωπος που έχει βάλει περί τα 100 εκατομμύρια από την τσέπη του στην ομάδα, τι θα κάνει τώρα που άρχισε αυτό το πράγμα να αποδίδει και σε τίτλους
Νομίζετε ότι είναι ένας άνθρωπος που θα βάλει φρένο? Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλό μεσημέρι. Θέλω κλείνοντας, και για να μην παρεξηγηθεί τίποτα από όσα είπα. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ξέρω ότι όσα είπα εδώ σε εσάς, πάνω σε μια συζήτηση, μπορεί να απομονωθούν, μπορεί να απομαγνητοφωνηθούν με κοπτοραπτική κτλ. Και να δώσουμε λάθος εντυπώσεις. Υπάρχει ένας συντονισμένος πόλεμος. Ένας πόλεμος συμφερόντων απέναντι στον κύριο Σαββίδη και κατ' επέκταση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν πολλά ερεθίσματα όλη αυτή την περίοδο των δύο εβδομάδων. Να καθίσουμε να τα συζητήσουμε ψύχρεμα και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε και το ποδόσφαιρο αλλά και τις σχέσεις μεταξύ μας. Κάποιοι αποφάσισαν να μην μπουν σε αυτή τη συζήτηση. Εξαιρώ την ΑΕΚ, παρά τις δηλώσεις που εσείς αναφέρατε, την εξαιρώ γιατί η αλήθεια είναι θα πρέπει να κάνουμε και μια αναγωγή στη δική μας ψυχοσύνθεση και τις δικές μας δηλώσεις σε αντίστροφη περίπτωση. Οπότε καλό θα είναι να τους αξιολογήσουμε θετικά, όχι γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά γιατί αυτό είναι το τίμιο να κάνουμε. Και πριν τον τελικό είχαμε μια άψογη συνεργασία και νομίζω ότι η σχέση αυτή πρέπει να παραμείνει καθαρή και έντιμη. Είμαστε δύο πάρα πολύ μεγάλες ομάδες που θα διεκδικήσουμε πολλούς τίτλους στο μέλλον. Αλλάζουν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δουλέψαμε και μαζί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Θα διεκδικήσουμε πάρα πολλούς τίτλους στο μέλλον. Ευελπιστώ και για τις δύο ομάδες. Και είναι τίτλοι που θέλουμε να κρυθούν καθαρά, έντιμα και με τα λάθη μοιρασμένα απέναντι σε όλους. Δεν το κάνω, σας λέω, με στρατηγική, δεν το κάνω με σκοπιμότητα. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά δικών μας φιλάθλων, όμως είναι η πραγματικότητα και αν θέλουμε να είμαστε τίμοι, μάλλον αν θέλουμε οι υπόλοιποι να είναι τίμοι απέναντί μας, πρέπει να είμαστε και εμείς τίμοι απέναντι στους υπόλοιπους. Μόνο για αυτό το λόγο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι τόσο προφανή τα πολιτικά, επιχειρηματικά και ποδοσφαιρικά συμφέροντα που έχουν συνασπιστεί για να χτυπήσουν τον Ιβάν Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ, που δεν χρειάζεται καν εμείς να το σχολιάσουμε. Τους επιστρέφουμε στην κοινή γνώμη, η οποία ήδη γελάει μαζί τους. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.